Από την Ήπειρο μέχρι τη Θράκη και από τη Μακεδονία μέχρι την Κρήτη, οι πλατείες γέμισαν από πολίτες που ζητούν από την κυβέρνηση να μην παραχωρήσει τη χρήση του ονόματος Μακεδονία στα Σκόπια. Φωνάζοντας συνθήματα και τραγουδώντας το Μακεδονία Ξακουστή, ξεκαθάρισαν τη θέση τους και την αντίθεσή τους με τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Με συμβολικό επίκεντρο την Πέλα, την πατρίδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, διοργανώθηκαν ειρηνικά συλλαλητήρια σε 23 πρωτεύουσες νομών, ενώ υπήρξαν και περιπτώσεις όπου καταγράφηκαν δύο συγκεντρώσεις στην ίδια πόλη. Πέλα, Βέρεια, Λάρισα, Ιωάννα Πτολεμαϊδα, Σιάτιστα Κοζάνης, Κυλκής Καβάλα, Κατερίνη Σέρες, Λαγκαδάς φιλοξένησαν τις πιο μαζικές εκδηλώσεις, καθώς οι πολίτες τους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Επιτροπής για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας. Κεντρικές πλατείες γέμισαν ακόμη και στην έδεσα τη Δράμα, το Πολύκαστρο, τα Νέα Μουδανιά, τη Φλόνα, την Καστοριά, τα Σιάτιστα, τη Λάρισα, τη Θήβα, τη Ρόδο, τα Χανιά, την Κέρκυρα και τη Χαλκίδα. Στις περισσότερες περιπτώσεις ακούγονταν συνθήματα κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκο Κοτζιά, αν και κανένα κόμμα δεν επιχείρησε να καπελώσει τα συλλαλητήρια. Βασικό παρατράγουδο, η περιορισμένη προβολή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με τους διαδηλωτές να καταγγέλουν ότι υπήρξαν πιέσεις προκειμένου να μειωθεί ο αντίκτυπος από τις κινητοποιήσεις τους.